Εγώ για δύο, σε στίχους της Ελεάνας Βραχάλη, τραγούδι που ερμήνευσε η Τάνια Τσανακλίδου. Η ίδια η στιχουργός Ελεάνα Βραχάλη είχε αναφέρει: «Ένα από τα μεγαλύτερα όνειρα από τότε που έκανα τη βουτιά στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού ήταν να ακούσω στίχους μου από τη φωνή της αγαπημένης μου Τάνιας Τσανακλίδου. Όταν λοιπόν άκουσα τον παραγωγό της, Πάνο Μπάρλο, να μου λέει ότι η Τάνια θα τραγουδήσει δύο τραγούδια μου στο νέο της δίσκο και μάλιστα μου είπε αν έχω και κάτι άλλο που νομίζω ότι της ταιριάζει. Έτσι σκέφτηκα το «Εγώ για δύο». Ποιος άλλος έχει φλερτάρει τόσο με την απουσία όσο περιγράφει το τραγούδι. Παίζει με αυτήν, γελάει, κλαίει και πάντα με μαγκιά. Αυτός ο στίχος είχε τον πόνο του Ζεϊμπέκικου. Έτσι σκέφτηκα κατευθείαν τον ταλαντούχο και πολύ φίλο μου Γιάννη Χριστοδουλόπουλο, του το έστειλα και το ίδιο βράδυ μου έστειλε ένα email με το τραγούδι έτοιμο. Έχει και η τεχνολογία τα καλά της. Η συγκίνηση ήταν πολύ μεγάλη και αυτή τη στιγμή δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Το έχω πάρει πλέον απόφαση πως ένα αστείο είναι η ζωή. Δεν έχει ούτε πώς, ούτε γιατί. Γι' αυτό καλύτερα όσο μπορούμε να γελάμε». Και ολοκληρώνοντας η Ελεάνα Βραχάλη είχε πει ακόμη: «Όσο παράλογη κι αν είναι η ζωή, όσο κι αν ζω εγώ, για δυο τουλάχιστον, τώρα χαμογελάω ακούγοντάς το από την αγαπημένη μου Τάνια και έχοντας παρέα ασφαλώς όσους το σιγοψιθυρίζουν μαζί μας». Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα μια σκιά. Μόνη τα μεγάλωσα, τα όνειρα που μάλωσα, που κλαίνε σε ζητούν. Μα μου λείπεις δίχως αλωθή. Αχ τι ζωή παράλογη. Αχ τι ζωή παράλογη. Ένα αστείο η ζωή. Δεν έχει πώς ούτε γιατί. Κι εγώ που ζω καιρό για δύο, πια δεν γελάω με αυτό το αστείο. Ζω καιρό για δύο, πια δεν γελάω με αυτό το αστείο. Εγώ για δύο, εγώ για δύο. Σε βλέπω στον καθρέφτη μου, σε νιώθω εδώ συμπαίχτη μου. Μόνη τα μεγάλωσα, τα όνειρα που μάλωσα, που κλαίνε σε ζητούν διαρκώς, μα μου λείπεις δίχως αλωθή. Αχ τη ζωή παραλογή, αχ τη ζωή παραλογή. Ένα αστείο η ζωή.
γιατί.